ξεκίνησε η χερσαία εισβολή στην Λωρίδα της Γάζας. Αναπτύχθηκαν μονάδες πεζικού και τεθωρακισμένων του IDF. Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις λοιπόν λένε ότι δυνάμεις πεζικού και άρματα εισήλθαν σήμερα στο έδαφος Λωρίδας της Γάζας σε τοπικές επιδρομές προκειμένου να καθαρίσουν την περιοχή από πιθανούς τρομοκράτες και να εντοπίσουν τους αγνοούμενους Ισραηλινούς. Σύμφωνα με τον στρατό, τα στρατεύματα σάρωσαν και συνέλεξαν διάφορα ευρήματα που μπορούν να βοηθήσουν στην προσπάθεια εντοπισμού των αγνοωμένων. Το IDF λέει ότι τα στρατεύματα σκότωσαν επίσης έναν αριθμό τρομοκρατών στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου ενός άντρα που φέρεται να είναι πυρήνας της Χαμάς, που εκτόξευσε κατευθυνόμενους αντιαρματικούς πυράβλους στο Ισραήλ. Τα στρατεύματα δεν μπήκαν όμως βαθιά στη Γάζα. Ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού, αντινάβαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, λέει ότι οι δυνάμεις τεθωρακισμένων και πεζικού διεξήγαγαν έρευνες και απέτρεψαν ομάδες κατευθυνόμενων αντιαρματικών πυράβλων που είχαν σκοπό να διεισδύσουν στο Ισραηλινό έδαφος. Οι δυνάμεις εντόπισαν ευρήματα που μπορεί να βοηθήσουν στην προσπάθεια εντοπισμού των αγνοωμένων, λέει ο Χαγκάρι. Θα συνεχίσουμε να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να βρούμε κάθε λεπτομέρεια για τους αγνοούμενους και τους ομήρους, προσθέτει. Υπολογίζεται ότι 150 με 200 άτομα συνελήφθησαν όμοιροι από τη Χαμάς κατά την δολοφονική επίθεση το περασμένο Σάββατο. Ο Ισραηλινός στρατός έχει ειδοποιήσει μέχρι στιγμής τις οικογένειες 120 ομήρων ότι τα αγαπημένα τους πρόσωπα κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας. Ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού, αντινάβαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, ανέφερε ότι οι κάτοικοι της πόλης της Γάζας έχουν αρχίσει να μετακινούνται προς τα νότια, αφού ο στρατός τους προειδοποίησε ότι θα αρχίσει να στοχεύει έντονα την περιοχή. Ο πληθυσμός της πόλης της Γάζας έχει αρχίσει να κινείται νότια σημαντικά για να αμυνθεί, λέει ο Χαγκάρι σε συνέντευξη τύπου. Λέει ότι ο Ισραηλινός στρατός έχει πλήξει χιλιάδες στόχους σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη των μαχών το περασμένο Σαββατοκύριακο. Μπλίνκεν. Αυτό που κάνει ο Ισραηλινός στρατός δεν είναι αντίπεινα. Το Ισραήλ υπερασπίζεται τις ζωές του λαού του. Κανένα σχόλιο. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.